Το μεγάλο θέμα της παράσυρσης του 28χρονου παιδιού στη Λεωφόρο Μεσογείων. Δώσε μας, Ελευθερία μου, όλες τις πληροφορίες γι' αυτό. Μάνο και Χρύσα, η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αντλήσει μέχρι στιγμής είναι τραγικές. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι χθες τέτοια ώρα περίπου έγινε γνωστή η είδηση ότι εδώ, στη γέφυρα Καλατράβα, η οποία βρίσκεται ακριβώς από πίσω μας, ένας άνθρωπος από κάτω προσπάθησε να την διασχίσει κάθετα στο ύψος, στην πλευρά της ανόδου, προς το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε? Ο 28χρονος αρχισμηνίας, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τουλάχιστον, έφυγε από το ψυχικό και προσπαθούσε να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα εδώ, κοντά στη στάση, προκειμένου να πάρει το λεωφορείο και να πάει στην Τανάγρα, γιατί άνοιξε στην πολεμική αεροπορία. Ωστόσο, την ώρα που βρισκόταν ακριβώς κάτω από τη γέφυρα, ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, και αυτή είναι και η τραγική ηρωνία, οδηγούσε ένας φαντάρος, τον παρέσυρε, τον εξφενδόνησε. Ο άτυχος, 28χρονος. Ναι. Ναι, εξφενδονίστηκε. Στη συνέχεια τον χτύπησε ένα άλλο διερχόμενο όχημα. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό. Οι γιατροί έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, δεν τα κατάφερε και στο 401 νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο φαντάρος, ο οποίος χτύπησε αρχικά τον 28χρονο. Για πάμε στο επίσης, επειδή έχουμε εξέλιξη και στο...